terror, Maga. Παιδάκια μου, καλησπέρα. Μόλις εντόπισα τα κοπαδάκια, θα κάνουμε λίγο light vertical πιο πολύ. Άμα ανοιχτός θα κάνουμε λίγο light Texas, μάλλον, άμα έχει καλό καιρό. Δηλαδή με αυτό τον αέρα δεν ξέρω αν θα κάτσω να κάνω light Texas. Δεν είναι πολύς, αλλά είναι ζυσπαστικός. Τίποτα. Ψάχνοντας πάμε. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Βρίσκω κοπάδια, ρίχνω πλανάκι, αφήνω και λίγο το ρεύμα να με παρασύρει να δω τι παίζει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όχι μεγάλα βάθη. Μέχρι τα 20 μέτρα θα παίξουμε. Έχει και ρεύμα, έχει και έναν αεράκο που μας πάει με περίπου ένα μίλι στην παρούσα φάση. Οπότε, ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ψαράκια βλέπω, χαζοβλέπω κάτω. Οπότε τραβάω και αυτή τη βολή και τα υπόλοιπα θα τα δούμε προσεχώς αν βγει κάτι. Στην παρούσα φάση παίζω με το Little Beat εγγυησούλα, γιατί είναι και εποχή που έχει και συναγριδάκια, έχει και λιθρινάκια και τσαουσάκια, και γενικά επειδή είναι λίγο πιο slow πλανάκι, δεν είναι το fast, βολεύει για τέτοια δουλειά. Και δεδομένου ότι κυριολεκτικά είχαμε μπουρίνι πριν από κάτι ώρες, λίγες ώρες, και η θάλασσα είναι βουρκωμένη, έχει ξύλα, έχει σκουπίδια, οπότε βλέπουμε ό,τι γίνει. Θα τα πούμε σε λιγάκι στην κάμερα. Τα λέμε. Δασκάκι πρέπει να είναι. Έχω πολύ σφιχτά τα φρένα. Η αλήθεια είναι. Έλα ρε γατάκι. Τι δάσκα είναι. Έτσι πως τρέμει. Πώς πάει τώρα το καλάμι. Άμα είναι 800, μπορεί να κρατήσουμε 700-800, αλλά δεν είναι. Δεν παίζει. Έλα. Έτσι πως πιάστηκε. Από τα assist. Πού να ταλαιπωρηθεί. Μπράβο. Φωτογραφία και μέσα. Μη, κάτσε ήσυχο. Για λίγο μόνο. Είσαι ο Γιωργάκος. Γεια σου Γιωργάκο μου. Άντε αγάπη μου. Έλα. Έχουμε κανένα άλλο. Έχουμε κανένα άλλο να παίξουμε. Άντε. Άντε λίγο να ξεκινήσει. Ωπαπα. Ωχοχοχο. Δεν μου κάνει για ντάσκα. Δεν μου κάνει για ντάσκα, παιδάκια μου. Τι είπες τώρα, κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω αν φάνηκε τώρα αυτό. Έχω να παλέψω και το ψάρι. Την απόχη την έχω έτοιμη. Α, ελπίζω να είναι κάτι καλό. Να κρατιέται εννοώ. Ο μάχη πάντως μας έχει δώσει απίστευτη. Τι είναι μανάλι. Μανάλι είναι. Μας κόψει τώρα. Δεν είναι μωρό. Είναι μεγαλούτσικο. Γι' αυτό, εξούκι μάχη κύριε. Αχ, καλώς το. Παιδιά, κάνουμε μερικές φωτογραφίες και τα αφήσουμε. Ναι. Ορίστε, φέραμε και το λιπεράκι. Για να μην το ζεστάνουμε το ψαράκι καθόλου. Κάνουμε μια φωτογραφία. Λοιπόν, έτοιμος. Κάτσε να το βγάλουμε με τρόπο τη σαλαγκίτσα. Δεν θέλουμε να το τραυματίσουμε τον μελλοντικό μας μαχητή. Λοιπόν, πώς θα το πούμε. Εγώ λέω να τον πω Λεωνίδα. Και ελπίζω ο Λεωνίδας να μας φέρει άλλους 300. Γεια σου Λεωνίδα μου. Γεια σου αγάπη. Τόδα ρε παιδιά, τόδα.
Με έκοψε. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, όχι. Έχασα και το πλανάκι. Όχι, έχασα το άρου. Του σου ρε. Πάμε, πάμε, πάμε. Ναι, κάτι πρέπει να είναι πάνω μου. Ναι, σας το είπα εγώ, σας το είπα εγώ. Χαλαρώσω λίγο τα φρένα. Λίγο, λίγο, λίγο τα φρένα. Όχι ρε. Στο πέσιμο. Τώρα κατάλαβα τι πιάσα. Ωραία, τι γίνεται ρε παιδιά. Το παίρνεις βάλα με την ουρά μάλλον. Οχ. Έλα αγάπη μου πάνω. Μανάλια πρέπει να είναι όλα. Έχασα και το άρρο το ωραίο ρε εσείς. Ήταν μεγαλύτερο αυτό που με έκοψε. Όπα. Παιδιά, είναι μεγάλο. Τι είναι. Και έχει από πίσω ολόκληρη αρμάθα. Δεν είναι μεγάλο, είναι δύο μαζί. Αν έχετε το Θεό σας, είναι δύο μαζί. Είναι δύο μαζί και έχει ολόκληρο κοπάδι από πίσω, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έφυγε το ένα, έφυγε το ένα, δεν το πιστεύω ρε, έφυγε το ένα. Δεν πάμε καλά. Έλα, 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 έλα. Έλα αγάπη μου εσύ. Εντάξει, λιπεράκι λοιπόν. Παιδιά, ήταν δύο μαζί. Στο little bit. Σιγά το τεράστιο πλανάκι, ας πούμε. Πώς να μην μεταράξω μετά στο φρένο. Μην πηδήξεις, μην πηδήξεις. Δεν έχω καμία πρόθεση να σε ταλαιπωρήσω περισσότερο, πόσο χρειάζεται. Μάκης, γεια σου Μάκη μου. Απίστευτο ρε, απίστευτο. Πάμε. Γι' αυτό με κόψαν πριν, να. Με κόψαν και τώρα. Παιδιά, είμαστε. Για αλλαγή παραμάνας, με σκίσανε. Και μπετονιάς. Ω παπά, εντάξει πάω για ξαναδέσιμο, δεν προλαβαίνω. Τα λέμε σε λίγο. Φίλια κάτι κυνηγάει μέχρι τον αφρό. Είμαστε εδώ κοντά, οπότε ευελπιστώ ότι θα με δει. Κάτι. Μάλλον μαγιατικάκια είναι όλα μανάλια. Μέχρι πάνω ανεβήκανε, μέχρι πάνω. Πω πω. Εντάξει. Να δούμε. Παιδιά, αν πάρουμε έτσι 2-3-4 strike ακόμα να κάνουμε το χαβαλέ μας, δεν θέλω κάτι άλλο. Ήδη έχουν μάχη φοβερή. Προφανώς εγώ θα πιάσω ψάρια να φάω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εντελώς διαφορετική. Και έχω αρχίσει και απορώ τώρα άμα θέλουν συγκεκριμένα χρώματα. Έβαλα το little bit το ροζ άσπρο. Έτσι σαν χρώμα για τη δύση τώρα και λίγο αντίδρασης, επειδή έχει μια πλευρά είναι όλη glow. Θα δούμε πως θα πάει. Θα δούμε. Το άλλο έκανε πολύ ώρα να κατέβει και έχω αρκετό ρεύμα, οπότε δεν το συνέχισα. Λοιπόν, θα σας ανοίξω μόλις έρθει ψάρι, δεν έχει νόημα. Νομίζω παιδιά, τα βρήκαμε. Έχω αυτή την εντύπωση. Να κατέβει λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε. Είναι ένας χαμός. Να το. Αποφάσισα επειδή είναι πολύ επιθετικά και χτυπάνε όλα μαζί. Να τα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε κοπάδι. Τον αφήσαν μόνο του. Ωραία. Λοιπόν, και δεν έχω σκοπό να πιάνω 2-2 τώρα, γιατί θα γίνει ζημιά. Λοιπόν, αποφάσισα να τα ζορίζω λίγο στο ανέβασμα. Λοιπόν, φωτογραφία και θα σας αφήσουμε. Έλα, ήρεμα. Ήρεμα, γόρι μου, ήρεμα. Νομίζεις εγώ δεν θέλω να παίξω με τα αδέρφια σου. Χαζό. Μια φωτογραφία θέλω μόνο. Λοιπόν, πιάσαμε και στραβά τον κύριο. Είσαι ο Νικολάκης. Γεια σου αγάπη μου. Ξέρετε, σε αυτά τα ψάρια όσο απελευθερώνεις τόσο χαλάει το κοπάδι, γιατί πονηρεύουν. Αυτό που κατεβαίνει κάτω εν πάση περιπτώσει
είναι σαν να ειδοποιεί τα υπόλοιπα ότι κίνδυνος. Κάνει κινήσεις νευρικές και φεύγουν τα ψάρια. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι λογικό να κρατήσουμε τέτοια ψάρια. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα απολαύσουμε για όσο ακόμα μας επιτίθεται το κοπάδι. Αγάπες μου. Μην μου πεις με έκοψε. Με έκοψε, παιδιά. Ρε, δεν πάμε καλά. Όχι ρε φίλε. Θα μείνει με σκουλαρίκι τώρα το ψάρι. Αν είναι δυνατόν, ξέρω, πέρα ότι θα χάσουμε το μισό μας στόλο σε πλανάκια. Θα σας πω τι γίνεται. Γι' αυτό ήθελα εγώ μόνο αγκίστη, μόνο πάνω, ένα assist να έχει. Γιατί με τα διπλά πάει κοπανάει το δεύτερο, το οποίο με τη φόρα που έρχεται το κάνει απότομα. Και μάλλον αυτό είναι που μου κόβει εμένα. Λογικά χτυπάνε δύο μαζί, γιατί την έπαθα και πριν και η μπετονιά πάνω ήταν τραυματισμένη full. Οπότε χαλαρώνω φρένα, νούμερο 1. Πάλι βλέπω μάλλον ότι ανεβαίνω προς το τεχνητό μου. Λοιπόν, χαλαρώνω φρένα, να τα παλέψω έτσι και ένα assist. Να μην μπορώ να πιάσω δεύτερο. Είναι κρίμα. Έχω χάσει δύο πλανάκια. Εγώ, να πω την αλήθεια μου, θέλω τα ψάρια που είναι ανάμεσα σε αυτά τα κοπάδια. Που είναι κάτι μεγάλα κουκάλια, κάτι λούτσι, κάτι συναγριδάκια. Έτσι, για λίγο μάχη. Αυτά θέλω. Τώρα τα μαγετικάκια δεν έχω σκοπό να τα καταστρέψω, ας πούμε. Έχουν τη μάχη τους, είναι ωραία. Πήραμε μερικά, τα ευχαριστηθήκαμε. Αλλά εφόσον βρήκαμε κινητικότητα σε ένα σημείο, θα έχει κι άλλα ψαράκια. Άντε να δούμε. Παιδιά, έπεσε λίγο ο αέρας. Οπότε λέω να κατεβάσω μια σιλικόνη. Πάμε για Maximus. Έχει μάμα είναι το Microsand, νομίζω. Βλέπω τα ψάρια, κάποια ψάρια πατωμένα τελείως. Μεγάλα ψάρια. Μπορεί να είναι λιθρίνια, τσιπούρες, μπορεί να είναι διάφορα πραγματάκια. Γιατί να μην ρίξουμε μια ωραία σιλικόνη. Πας και πάρουμε και κάτι για το σπίτι, γιατί όπως βλέπετε ο κουβάς είναι και θα παραμείνει άδειος. Όσο βγάζουμε ψάρια που δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Οπότε, ναι. Την έχω με ένα τετραγράμμαρο μολυδοκεφαλάκι. Κοντούτσικο. Και επειδή δεν έχουμε ρεύματα ιδιαίτερα, όπνα, σηκώθηκε κάτι. Σηκώθηκε, μας ακολούθησε. Εντάξει, είναι πολύ ζωρισμένα τα ψάρια εδώ, να το πούμε αυτό. Δεν είναι ότι είναι εύκολα. Και τα μανάλια έχουν εμφανιστεί πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Πολύ καλό σημάδι. Τέλος πάντων, πολύ καλή περίπτωση, γιατί τουλάχιστον λίγο παιχνίδι το έχεις. Αλλά γενικά τα ψάρια εδώ είναι full πιεσμένα, οπότε παρότι βλέπω ακολουθάνε και τους ενδιαφέρει αυτό που τους παρουσιάζω, ίσως κάποιοι το ξεγελάσουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο. Κάτι ανέβηκε στη σιλικόνη μας. Τα βρήκαμε λοιπόν. Να, αυτά είναι. Και ευτυχώς, δηλαδή, χωρίς το βυθόμετρο δεν θα ξέρα. Δεν θα ήμουν προετοιμασμένος. Πω. Έλα αγάπη μου. Ωραία μάχη. Παιδιά, αυτά τα μισοκυλάκια είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι καλύτερο μαζί. Καταλάβατε πως το λέω. Εντάξει. Ομολογώ πως έκανε δουλίτσα το Maximus. Αχ, έλα αγάπη μου μέσα. Α, όχι. Α, πα. Ναι, είναι μισοκυλάκια. Εξού και το σημάχι. Άντε αγάπη μου εσύ. Έτσι, να το γκριπεράκι μας. Να το πιάσουμε όμορφα. Πριν μας τα καταστρέψει όλα. Και μας τα κόψει και όλα. Έλα μωρό μου, έλα. Πιθάσουμε και κανένα καλάμι. Λοιπόν, μια φωτογραφία, Μπουμπί, μια φωτογραφία.
κυριολεκτικά. Μη μου άγχεσαι. Είναι η ίδια διαδικασία που ακολούθησα σε όλα τα αδερφάκια, ξαδερφάκια σου. Λοιπόν, βλέπετε και τη χρώμα, έτσι. Καλά. Εντάξει, όταν λέμε το κάρφωσα όμως. Είχα ζωμάρες. Και αυτός μου χάλασε τη σιλικόνη. Ευχαριστώ. Σύσεο, Βαγγέλης. Ξαφανίστηκε ο Βαγγέλης. Τη σιλικόνη μου την έκανε χαρτοπόλεμο. Δεν πειράζει. Εγώ θα την ξαναρίξω, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμως. Λοιπόν, ευθεία κάτω πάλι εσύ. Πάμε. Ωραία, τι πλάκα έχουμε. Μπράβο. Γαμάτο. Έβαλα την απομίμηση από το τζακάι της Hand House. Πήγε ακολουθήματα. Θα δούμε. Επίσης θα κατεβάσω τώρα σε λίγο αυτό το διαμαντάκι. Που δεν θυμάμαι επίσης πως λέγεται, τη Maximus. Ω, γίνεται ένας χαμούλης κάτω. Λοιπόν. Κοιτάξτε που δεν βαράνε όμως το πλανάκι. Κοίτα να δεις ένα γέλιο. Α. Κοίτα να δεις ένα γέλιο που θα μας βγάλει η Maximus τώρα στους προπόσωπους. Κάτσε, να δεις. Αυτό πρέπει να είναι το Wave Sand. Δεν είναι πολλά τα γραμμάρια, οπότε είναι λίγο της υπομονής αυτά τώρα. Και θα χάσουμε τα ψάρια. Δεν πειράζει. Και αν τα χάσουμε, πήραμε αρκετούτσικα, οπότε δεν θα στεναχωρηθούμε. Τη μάχη μας την είχαμε, εντάξει. Από το τζίφο στα ψαριά έχουμε πάρει τώρα πόσα, 6-7 ψαράκια και έχουμε κάνει το παιχνίδι μας, το ωραίο. Πλά, παιδιά, με μέτρο. Είναι επιθετικά ψάρια, το ξέρουμε αυτό. Είναι μικρά σε μέγεθος, δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι θα το κρατήσω. Δεν είναι σωστό, δηλαδή. Είναι ένα ψάρι που γίνεται 70 κιλά, να το κρατήσεις εσύ όσο είναι ούτε μισό ή μισό ή, ξέρω εγώ, 801. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, πραγματικά. Οπότε, απολαύστε τα, πελευθερώστε τα με αγάπη, χωρίς πολλά πιασίματα για τις θερμοκρασίες τους κλπ. Και ως εκεί. Πάμε να κάνουμε ένα reset πάλι. Μόλις ρίξα το wave shot, κάτσε να ανοίξουμε κανένα φως. Ωραία. Κάτι ανέβηκε να δει. Δεν μοιάζει με μανάλι. Αλλά και κοκάλι να είναι. Αυτό ήθελα. Ενώ μακάρι. Λοιπόν, όχι σιλικόνη. Άμα τα βρούμε θα το ρίξω. Τώρα θέλω λίγο να τα προσελκύσω. Οπότε θα βάλουμε ένα πλανάκι να κάνουμε λίγες λάμψεις. Θα βάλουμε ένα έντονο χρωματάκι. Zebra Glow. Σουρινόγια. Όχι, τη Soul Blue είναι αυτό. Micro Dragger. Το συγκεκριμένο νομίζω είναι 7 γραμμάρια. Είναι ό,τι πρέπει. Σε γενικές γραμμές είναι φοβερό. Εγώ λέω, παιδιά, να το αφήσω λίγο, να κάνουμε λιγάκι τέξα στο βράδυ. Ωπαπα, κυνήγια. Ω, κυνήγι στον αφρό. Τι να κάνω, να ρίξω. Ρίξω, δεν πειράζει. Είναι μακριά. Αυτό φοβάμαι μόνο. Αυτό μόνο φοβάμαι. Κατά άλλο δεν με ενοχλεί καθόλου εμένα. Απλά μη μου μείνει κανένα μανάλι του κιλού 1,5 και μας κάνει άδειας με όλο το μηχανισμό. Γιατί από κάτω τώρα έχει κάτι γραμμούλες. Όχι, αφήστε. Δεν θα παίξω έτσι. Γιατί, εντάξει, καλό το παιχνίδι, παιδάκια μου, αλλά μην ξεχνάμε ότι... Να, εδώ είναι. Στο ραντεβού τους πιστά. Αλλά μην ξεχνάτε ότι θέλουμε και κάτι να φάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι μας δώσει, παιδιά, ό,τι μας δώσει. Όλα καλά είναι. Όλα ωραία είναι και να μην μας δώσει μικρό το κακό. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Να το! Ω! Εντάξει. Οκ. Λίγο σφίξιμο.
Ωραία, ωραία, ω μάγκα μου, ω μάγκα μου. Ναι, μπορεί να μην είναι. Μπάμε, γιατί θα είναι. Γιατί θεωρητικά και λίτσες μπορεί να έχει τώρα και γοφαράκια μπορεί να έχει και συναγρίδες μπορεί να έχει και ντάσκες έχει, έχει ντάσκες. Αλλά ντάσκα δεν κάνει έτσι, αυτό είναι άλλο ψάρι. 99% είναι μανάλι. Έλα. Κοίτα, κοίτα κεφάλια ρε. Ναι, μανάλια είναι. Μανάλια είναι. Άμα είχα το spinning τώρα θα τα είχαμε... Τα είχαμε τσακίσει. Με την καλή έννοια, ενώ... Τα φέρναμε γρήγορα πάνω, οπότε θα είχαμε γρήγορα παιχνίδι. Έλα, έλα αγάπη μου εσύ. Είναι... Τα μεγαλούτσικα αυτά που είναι μισόκυλα, είναι άλλο πράγμα. Οπ! Ανοίξουμε το pick-up. Ωραία. Καλώς το παιδί. Είδατε. Σας είπα για το micro dragger. Θέλουμε λίγο να τα προσελκύσουμε. Ωραία τι γίνεται κάτω. Λοιπόν, μια γρήγορη φώτο. Μια γρήγορη φώτο. Έλα, έλα. Είναι από κάτω όλο το σόι. Α, το έφτισες. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Έλα, εσύ είσαι ο. Ω, Παναής. Παναή. Τα λέμε, αγάπη μου. Παιδιά, το τράβηξα. Πάψα τον Παναή ελεύθερο. Δεν το τράβηξα. Αποδείξεις ότι δεν έχω κρατήσει ψάρι εδώ. Δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, τον αφήσαμε ελεύθερο τον Παναή. Που κάτω γίνεται ένας χαμούλης. Δεν κλείνω κάμερα. Όσο ξέρετε, υπάρχει λίγο κινησούλα. Δεν με απασχολεί. Το επόμενο θα είναι κορίτσι, το μυρίζομαι, το αισθάνομαι. Το επόμενο θα είναι από αυτά τα κορίτσια, τα άγρια, που θα γίνουν 70 κιλά και θα γεμίσει ο τόπος μαγιάτικα. Απ, 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 νάτος. Νάτο το κορίτσι, νάτο. Νάτο το κορίτσι. Ωραία. 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 Βρέσει. Είναι απίστευτα ψάρια, παιδιά. Είναι απίστευτα. Φερτίδε τους με σεβασμό. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν παντού. Παντού. Ενώ επειδή δεν κρατάνε μικρά μεγέθη, σαν αυτά εδώ, που είναι και παράνομο και στη χώρα μας δηλαδή, αλλά επειδή δεν τα κρατάνε και γεννάνε συνέχεια, είναι από τα πιο κοινά ψάρια που μπορείς να πετύχεις. Oh. Εσύ. Οπα, οπα, οπα. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Απ. Καλώς την. Παιδιά, να σας συστήσω την Αντωνία. Η οποία της άρεσε πάρα πολύ το micro dragger. Και δεν μπορούσε να το αντισταθεί. Και είπε, ας το δοκιμάσω λίγο. Έλα, έλα, έλα. Α, έλα βρε να σε λυπάρω. Έλα βρε να σε λυπάρω, Αντωνίτσα μου. Έλα. Δεν θα πονέσει, δεν θα πονέσει. Θα είναι γρήγορο. Σας είπα εγώ. Είναι άγρια η κοπέλα. Είναι πολύ άγρια η κοπέλα. Μια φώτο. Λοιπόν, Αντωνία μου, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για τη μάχη σου. Αντίο. Ωραία παιδιά, τι ωραίο πράγμα είναι εσείς. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δεν κλείνω κάμερα, πάμε, βαράμε. Με έχουν πρίξει στα μηνύματα, ποιος. Πραγματικά ποιος, πόσα άτομα στέλνετε. Λοιπόν, από κάτω βλέπω ακόμα γραμμούλες, ενώ έχει ψαράκια που κυνηγάνε. Οπότε, έχω βάλει την υπέροχη μελισσούλα, έτσι τη λέω, επειδή είναι ριγωτό και πορτοκαλί.
Και πραγματικά το σκέφτομαι, το να καθίσουμε λίγο για τεξάκι το βράδυ, να το πούμε ότι τι έγινε, ξεπιάστηκε, νάτα, αχ, έλα, μέχρι τον αφρό βγήκανε. Έλα ρε. Πω παιδιά, είναι απίστευτο, απίστευτο. Πιστά στο ραντεβού τους και στο στίγμα μας. Έλα, πω πίσω δεν είστε. Κάτω έχει ψάρι. Ας να πατώσει να το δουν καλά. Πιστά στο στίγμα μας δηλαδή. Αυτό είναι. Τα έχουμε μαρκάρει καλά. Αν πάρουμε ένα ακόμα, γιατί ο ήλιος πέφτει γρήγορα, θα είναι καλά, θα είναι πολύ καλά. Έχει μια πολύ μεγάλη μπάλα κάτω στο βυθό. Που δεν ξέρω αν είναι τα μανάλια ή άμα είναι ψηλό. Και τα δύο παίζουν. Βλέπω κινητικότητα και λέω να καθίσουμε για τεξάκι ή να το κάνουμε λίγο καθετήρουλα βραδινή, έτσι λίγο πιο casting. Θα το δούμε πως θα πάει. Πάντως γλυκιά βραδιά και θέλω να πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάτσουμε και μια ωρίτσα αφού του δύσει ο ήλιος. Έλα. Οπα. Ωραία. Είδατε δύο χτυπήματα και δεν καρφώθηκε κανένα. Τα ψάρια έχουν απελευθερώσει πολλά και έχουν αρχίσει και πονηρεύουν. Καταλαβαίνετε. Κανένα πρόβλημα. Αν πονηρέψαν αρκετά, σταματάμε κι εμείς το planning. Το live vertical κοινός. Και θα το γυρίσουμε κι εμείς άλλες τεχνικές. Βεβαιώνουμε ότι το αγκίστη μου είναι εντάξει, γιατί φοβάμαι. Για να δούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να βάλω. Είναι περίεργη η ώρα. Μου κόψαν και το φωσφορούχο μου. Έχω κάποια εδώ. Τη Savage. Που είναι πολύ zebra glow. Να ρίξουμε κάνα τέτοιο. Άμα θα τόσει ποτέ. Και τώρα φύγαμε τα ψάρια. Και δεν είναι όπως πριν που είχε φως. Α! Και βλέπουν τις αντανακλάσεις. Πρέπει οι δονήσεις τώρα να τα προσελκύσουν ή να πέσεις κάπου σχετικά κοντά. Αλλιώς τα φωσφορούχα. Άμα είχαμε και ένα ολόκληρο glow τώρα μαζί, δεν ήρθα προετοιμασμένος, εγώ ήρθα για κοκάλια. Τα μανάλια ψαρεύονται και βράδυ, να ξέρετε. Εντάξει, στο βίντεο τώρα θα μπει αυτός ο μονόλογος της τρέλας εδώ πέρα, που είμαι ολομόναχος στη θάλασσα και απλά μιλάω στην κάμερα. Οπότε τι λέω να κάνω, λέω να σας κλείσω, αν πάρουμε κάνα ψαράκι ακόμα, αλλιώς θα σας ανοίξω όταν το γυρίσουμε στις άλλες τεχνικές. Λοιπόν, τα φυλάκια μου. Για το γυρίσαμε βραδινή καθετή. Και από ό,τι καταλαβαίνω πήρα τσιπούρα. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Καθίσουμε για βραδινή καθετούλα. Όχι τώρα τηλέφωνο. Για να δω. Ναι, τσιπούρα είναι. Καλώστε την κούκλα. Τη βραδινή, την ωραία. Άντε παιδιά, βραδινή καθετούλα, πάμε να συνεχίσουμε. Να το... Απαπα, έφυγε ρε. Μια καλή ερώτηση παιδιά, είναι καρφώνω ή όχι. Πρέπει να καρφώσω πριν να ανοίξω κάμερα. Μάλλον. Έτσι βηματάκια, η ερώτηση τώρα είναι πια. Ρίχνω άγκυρα και κάθομαι πάνω από ένα σημείο που λίγο πολύ βλέπω τι μου τσιμπάνε ή το κάνω έτσι όπως το κάνω τώρα, με σέρνει ο αέρας που πάμε με μισό μίλι και σκανάρω βυθό και περιοχή. Αυτή είναι η μεγάλη η απορία. Θα κάνω ένα πέρασμα τώρα γιατί έτσι κι αλλιώς με σέρνει, μήπως βρω και κάνα ψαρότοπο, ξέρεις, να είναι λίγο πιο ενεργός, πιο μεγάλα ψάρια, γιατί
Η αλήθεια είναι ότι με το που κατεβάζω παίρνω τσιμπιά και βλέπουμε. Τα λέμε. Κάτι έχουμε πάνω. Μάλλον παιδιά τίνω. Ναι. Ω ναι. Τσιπούρα. Μάλλον τίνω παιδιά να βάλω άγκυρα. Γιατί έχει δυναμώσει ο αέρας και με περνάει από όλα τα σημεία, με περνάει έτσι. Τσιμπούρα, είναι κανένας πάρος τώρα και θα... Μπορεί να είναι και λιγδάκι όμως, είναι μικρούλι. Ή έρχεται πολύ εύκολα έξω γιατί έχει πολύ ρεύμα, δεν ξέρω. Φάνηκε καλό. Τσιμπούρα είναι. Να δούμε τι μέγεθος είναι. Μικρή είναι. Πληθυρώνεται. Ναι, μάλλον πληθυρώνεται. Έλα αγάπη μου, έλα. Έλα αγάπη μου εσύ μου ρε, έλα αγάπη μου. Ου, μια χαρά πληθυρώνεται. Αυτή εδώ είναι η Μαριζέτα. Γεια σου Μαριζέτα. Δεν είναι τσιμπούρα. Σπάρος είναι. Ήρθες εσύ έξω τέτοια ώρα. Γεια σου. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα. Το χασά. Δεν ξέρω αν το χασά. Δεν ξέρω... Όχι, ψάρι είναι. Τι είναι. Ο καμπανάς, ωραίος. Το κατάπιες. Εντάξει, θα σε κρατήσω. Τι να κάνω. Παιδιά. Δεν είναι μεγάλο, αλλά κάτι παίζει εδώ από κάτω. Εντάξει, αυτό είναι ένα σπαράκι. Okay. Πρέπει να έχει καλαμάρια. Θα βγάλω καλαμαριέρες τώρα να δω. Α. Ναι, μεγάλο. Μην κανένα σαβριδό. Ιδέες, όχι, δεν είναι. Είναι σπάρος, μεγάλος. Γεια σου. Βρήκε να είναι κάτι καλό. Για τσιμπούρα το βλέπω. Παιδιά. Οπα. Άτσα. Ο, Merry Christmas. Καμπανάς περιοπής. Okay. Καλώς το. Μας έκανες τώρα να κάτσουμε άλλα 10 λεπτά. Μάζευα να φύγω. Τέλεια. Πάμε να δούμε.